Δεν θα είσαι υποχρεωμένος να πας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ανοίγεις το δημοτικό σου κανάλι, το δημοτικό σου, τη δημοτική σου ιστοσελίδα και θα βλέπεις τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Ποιος μίλησε, τι είπε και θα έχεις άμεση γνώση. Θέλεις να δεις πώς έγινε ένας διαγωνισμός, αν έγινε σωστά ή λάθος και αν τηρήθηκαν αυτά που προβλέπει ο νόμος. Θα έχεις και την προκήρυξη του διαγωνισμού και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Θα έχεις όλες τις προμήθειες και τις παραγγελίες του κράτους. Αυτή τη στιγμή τα Υπουργεία μας δημοσιεύουν όλες τους τις πράξεις, όλες τους τις κινήσεις, όλες τους τις εξαγγελίες στο διαδίκτυο. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να τα βρει. Μη μου πείτε δεν ξέρω να παίζω με αυτό το σύστημα και εγώ δεν ξέρω πολύ καλά εδώ που τα λέμε. Έτσι, γιατί με κάποιες ηλικίες άμα δεν ξέρεις κάποιον ανιψιό θα έχεις, κάποιον γείτονα έναν νεότερο και θα του πεις βρε παιδί μου για δώσε μου αυτό το πράγμα με ένα χαρτί, με ένα εκτυπωτή για να δω τι συμβαίνει. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά που εμείς λέγαμε δεν ήτανε χόμπι, δεν ήτανε μανίες. Ο συνδυασμός της ισχυρής αυτοδίκησης, της αποκέντρωσης και της αποσυγκέντρωσης, του εκλογικού συστήματος που δεν θα στηρίζεται πια στο σταυρό προτίμησης, της νέας τεχνολογίας, είναι το νέο κράτος. Διαβάζω κάθε τόσο διάφορους τύπους που έρχονται και λένε και έχετε λέει καθυστερήσει τους γενικούς γραμματείς. Ίσως πράγματι να πρέπει να πάνε γρηγορότερα οι γενικοί γραμματείς. Θα σας πω όμως κάτι. Τους γενικούς γραμματείς το 2004 ο Καραμανής τους όρισε παίρνοντας το τηλέφωνο τους υπουργούς και λέγοντας σου στέλνω για γενικό γραμματέα το Ζαχόπουλο. Το Ζαχόπουλο. Βλέπω ότι η μνήμη σου σε οδηγεί σε ωραία θέματα. Σε ωραία θέματα. Έτσι. Λοιπόν, εμείς επήραμε 87 γενικές και ειδικές γραμματείες. Καταργήσαμε τις 7. Διότι είναι άχρηστες. Διότι υπήρχαν για να υπάρχουν οι γενικοί γραμματείς. Διότι η εξέλιξη των πραγμάτων τις είχε καταργήσει. Οι 14 είναι οι περιφερειάρχες οι οποίοι μέσα στη βδομάδα θα έχουν εμφανιστεί, θα έχουν τελειώσει και από τους υπολείπους έχουμε αυτή τη στιγμή 40-39 για την ακρίβεια γενικούς γραμματείς και έχουν περάσει μόλις 50 μέρες. Αλλά εμείς κάναμε και κάτι άλλο. Και εκεί πάλι υπήρχε ειρωνία, γιατί ξέρετε αυτή η παράταξη δεν μαθαίνει ποτέ η δεξιά. Αυτό είναι το τρομερό. Το τρομερό δεν είναι ότι εμείς δεν ξεχνούμε τι είναι δεξιά. Το τρομερό είναι ότι αυτοί ξεχνάνε συνεχώς ποιος ήταν ο εαυτός τους και γιατί είναι εκεί που είναι. Ξεχνάνε συνεχώς. Και ειρωνεύονται κάθε τι που δεν καταλαβαίνουν. Δεν έχουν περιέργεια, δεν έχουν καμία ταπεινότητα απέναντι σε μια καινούργια είδηση, καινούργια αντίληψη. Να προσχωρήσουν σε όσα εμείς πιστεύουμε. Υπάρχουν παρατάξεις επειδή υπάρχουν κοινωνικές ομάδες, παραδόσεις, είναι δεδομένο της δημοκρατίας. Αλλά βρέδρε θα είναι λίγο ενδιαφέρον. Έρχονται και λένε τι είναι λέει αυτό Υπουργείο λέει περιβάλλοντος και ενέργειας. Τι σχέση έχει λέει το πετρέλαιο με το περιβάλλον. Μα δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Δεν έχουν καταλάβει ότι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή είναι η καταστροφή του κλίματος. Δεν έχουν καταλάβει το υπαριθμόν ένα πολιτικό πρόβλημα της ανθρωπότητας για το οποίο συναντιέται ο Ομπάμα με τον πρόεδρο της Κίνας είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Δεν μπορούν να καταλάβουν επιτέλους ότι το βασικό πρόβλημα για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η ενέργεια και η κατανάλωση ενεργείας. Και ότι δεν είναι πια το περιβάλλον αρνάκια, λουλουδάκια και λιβαδάκια. Ναι,